Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη. Okay, δεν περίμενα να σταματήσει το παιχνίδι τόσο σύντομα. Όπως και να έχει, ελπίζουμε να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε μια ωραία ζωή και αυτή η ωραία ζωή να γίνει ακόμα καλύτερη με την αναμέτρηση που πρόκειται να παρακολουθήσουμε για την 12η αγωνιστική της Development League. Μιλάμε πιο συγκεκριμένα για αυτή μεταξύ των Αβίσπας και των Σαλόνικα All Stars. Οι Αβίσπας οι οποίοι προέρχονται από ένα σερί 5-0 στην Development League. Μετράνε 5 σερί νίκες. Είναι μια από τις πλέον φορμαρισμένες ομάδες σε όλη τη Development League. Στο τελευταίο τους παιχνίδι είχαν ένα απίστευτο ξέσπασμα επί των Καρτέλ, τους οποίους κατάφεραν να κερδίσουν 43-92, διαφορά 49 πόντων. Πρώτη πόντη ήρθαν πριν από λίγο για αυτούς. Οι All Stars, οι οποίοι είναι μια ομάδα με αρκετά μεγάλη χημεία, με αρκετό passing game, δεν αφήνουν παραπορμένους πολλούς παίκτες χωρίς να παίρνουν την μπάλα εντός εισαγωγικών. Βλάχος σε ένα jump shoot είναι άστοχος για την πρώτη επίθεση των All Stars. Βλάχος με το λαθυράκι μας έκαναν κάποιες ενηγματικές, θα έλεγα, δηλώσεις εν ώψη του αγώνα. Κωστάς. Σουτ για τρεις είναι άστοχο. Από την περίμετρο. Από τον Μαυρίδη. Θα χαθεί η κατοχή. Από τον Μουταφίδη, ο οποίος σκόραρε και τους πρώτους πόντους με μια γρήγορη κίνηση. Έτριξε στο ανοιχτό γήπεδο μετά από κλέψιμο. Ένας guard σε ένα σύστημα ενώ παίρνει την μπάλα στη γωνία σου για τρεις, είναι άστοχος, έχουμε μπροστά του ψηλότερα αντίπαλο. Τον Μπέτσιο, τα δύο δωδεκάρια συναντήθηκαν. Σε ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες έχουν πολλούς παίκτες στη διάθεσή τους. Από τη γωνία, από την κορυφή, δύο χρόνο, σου για τρεις, είναι άστοχο αυτή τη φορά. Από το κάνα. Οι δύο ομάδες παίζουν με αρκετά ψηλό σχήμα. Ενώ έχουμε το πρώτο φάουλ, από το κάνα. Το παιχνίδι. Μουταφίδης. Κώστας πάει μέχρι μέσα, δεν θα μετρήσει ακόμα και να έμπαινε. Υπάρχει ένα ακόμα φάουλ. Στο πλάχο χρεώθηκε αυτή τη φορά. Καλό φάουλ φωνάζει κάποιος από τον πάγκο. Για τρεις, ενώ φάνηκε αρκετά ακίνδυνος εκεί πέρα ο Ταρανάτας. Αστόχησε. Στη weak side πήρε την μπάλα σου για τρεις, είναι άστοχος. Καταχειροκροτούμενος, nonetheless. Λαθουράκης. Δεν έχω στάρει, όπως φαίνεται, σε 15 δευτερόλεπτα. Όχι, θα πάει κατά μέτωπο. Καλό passing game, βρέθηκε αμυγός ελεύθερος. Και το πήρε ο Κώστας. Υπάρχει αμυντικό rebound και τώρα θέλουν να τρέξουν το Gold Stars. Λάχος. Καραλής βρέθηκε ελεύθερος, είχε κλείσει η άμυνα των αντιπάλων του μέσα στη ρακέτα. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Βλάχο, δεν κατάφερε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Το αφήνει και βάζει το rebound. Ένα ακόμα. Ιδιαίτερα δραστήριο σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Τόσο σε off-ball παιχνίδι, όσο και σε shoot. Στάει την μπάλα και παίρνει χαμηλά. Καρανάτας. Καρανάτας. Εναντίον Τροκάνα, μέρος δεύτερο. Αρκετά ενδιαφέρον ματσά που προκύπτει από τις δύο πεντάδες με τις οποίες ξεκίνησαν οι δύο ομάδες. Καλάθι και φάουλ, για χρόνο. Στην πρώτη αλλαγή, Τροκάνας θα περάσει στον πάγκο. Με Ξεβανόπουλος θα περάσει στη θέση του. Παραμένει το ψηλό σχήμα διακατέχει τους All Stars. Με μεγάλη καμπύλη είναι άστοχη πολύ το Καρανάτα. 4-0 παραμένει. Είναι φορτωμένοι με 3 foul All Stars, οι οποίοι έχουν κατοχή. Καραλής με το screen. Θα να παίξει στις τρίπλες και κερδίζει τελικά. Βοητάνε τη ρακέτα, στάθηκε στον αέρα αρκετή ώρα. Κέρδισε προπάτησμα. 4-2. Τώρα θα έρθει η πρώτη πόντι για τους All Stars. Υπάρχει μπάλα εκτός μετά από παρεμπόδιση του Βλάχου. Μπάλα είναι πάλι για τους Αβίσπας με 14 δευτερόλεπτα. Μουταφίδης θα πάρει το σκρίν, θα το εκμεταλλευτεί, δεν υπάρχουν αλλαγές πάνω του. Τον
προσωπικό του αντίπαλο, τον Γαϊτάνο, να παρέμεινε μέχρι το τέλος, όπου και έχασε την μπάλα. Ξανά κατοχή για τους αντίπαλους, με 9 δευτερόλεπτα τώρα. Κώστας, για 3. Είναι εύστοχος με ταμπλό από τη γωνία. Οι All Stars έπαιξαν καλή άμυνα πάνω στην μπάλα, κατάφεραν να την βγάλουν εκτός 2 φορές. Αλλά τελικά δέχτηκαν το τρίποντο. Ραλής βυθίζεται μέσα στη ρακέτα. Τώρα θα ανέβει να του δώσει το σκρίνο ο Μαξεβανόπουλος. Ραλής, ωραία πάσα στο Μαξεβανόπουλο, ο οποίος άλλαξε τον αντίπαλό του. Και άλλο αντίπαλο μπροστά. Την μπάλα το έπαιξε άσχημο παιχνίδι, ο οποίος θα κλέψει όμως τώρα. Ραλής, καστή πάσα 2-2-2, πάει πολύ ωραία. Έχασα λίγο τα λόγια μου, δεν πειράζει. Έχασα τα λόγια μου, αλλά ο Ιτάνης δεν έχασε την μπάλα. Κάτι που είναι πιο σημαντικό για την ομάδα του. 7-4. Δύο πόντι και για τους All Stars στο ανοιχτό γήπεδο. Παραλίγο να κλέψει την μπάλα, δεν τα κατάφερε όμως ο Τασουράκης. 10 δευτερόλεπτα, ωραία πάσα στον Τζίτζα, ο οποίος κόβεται από τον Καραλή, ο οποίος συγκρατεί και την μπάλα. Θα ξαναπάρει τον Γαϊτάνη. Στη baseline η μπάλα που έβγαλε, πάσα που έβγαλε στη γωνία δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Ο Τασουράκης δεν κατάφερε να την κρατήσει. Βλάχος και Λαφτουράκης ήταν εκτός, ανακατεύουν την τράπουλα εντός εισαγωγικών που έχουν οι All Stars. Και αυτοί και οι αντιπαλοί τους έχουν αρκετούς παίκτες στη διάθεσή τους. Στο για 3, με άσχημα που μαθαίνει αυτή τη φορά, μάχεται ο ίδιος για το επιθετικό rebound, δεν καταφέρνει. Κάνεις από την αριστερή πτέρυγα, την οποία είναι ιδιαίτερα δραστήριος. Βρέθηκε υπερβολικά ελεύθερος για να μην το πάρει ο Καραλής, αλλά στόχισε. Μου τα αφήνει σε κατεβάσει ένα ακόμα rebound. Έχουν ανάψει μπασκετικά κεριά νοητά με άρωμα ντέρμπι στη Sonic Arena. Οι δύο ομάδες παίζουν με αρκετά καλό ρυθμό, παρά το γεγονός ότι το σκορ δεν είναι τόσο ψηλό. Μαυρίδης. Τζίζα. Θα κερδίσει τον προσωπικό τον αντίπαλο του Καραλή, θα πετύχει 2 ακόμα πόντους. Μία ακόμα σκληρή μάχη. Αναμένεται να δούμε πολλές, καθώς το σχήμα των δύο ομάδων είναι ιδιαίτερα ψηλό. Δεν θα καταφέρει σε πρώτο χρόνο να μεταδρέψει μια πολύ ωραία πάσα σε assist. Ο Μπέτσιος, αλλά με επιθετικό rebound το έκανε. Κρίμα γιατί αυτή η φάση δεν θα μπει στα highlights. Όπως και να έχει, δύο πόντι είναι δύο πόντι. Έχει κλειστεί ανάμεσα σε δύο και θα χάσει τελικά την μπάλα ο Καρολώτας. Τώρα ετοιμάζεται η πρώτη αλλαγή για τους Μαβίσπας. Μεζίδης και Καλυμάνης περνάνε εντός. Καλυμάνης και Μουταφίδης τώρα θα παίξουν μαζί. Χαμηλώνουν το σχήμα τους οι Αβίσπας. Για να δούμε σε ένα περίεργο σχήμα που προκύπτει, καθώς υπάρχουν δύο καθαρό εμιγκάρντ για τους Αβίσπας. Για να δούμε τι θα υπερισχύσει, το ψηλό σχήμα ή το κοντό, η σταθερότητα ή η ταχύτητα. 14 δευτερόλεπτα. Υπάρχει μια μικρή διακοπή. Όλα καλά. Μαυρίδης θα επαναφέρει, ζητάει την μπάλα και την παίρνει χαμηλά. Καρανώτας, ξαναδίνει σου για 3. Άστοχος airball. Για να βγάλει μια νόλου πάσα στον Ματούλα. Αλλά δεν τα κατάφερε. Μέσα από τη ρακέτα. Σου για 3 είναι άστοχος ο Μαυρίδης. Υπάρχει ξανά επιθετικό rebound. Ξαναπαίρνει την μπάλα. Μπράβο. Από τον Καρανώτα ούτε τώρα κατάφερε να πει την μπάλα στο καλάθι. Ματούλας. Σκαστή πάσα. Μπράβο. Πολύ όμορφη προσπάθεια με τελικό αποδέκτη τον Μπέτσιο. Πολύ όμορφο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Μουταφίδης. Καλυμάνης. Καρανώτας του έδωσε την επιλογή. Είναι με ψηλότερο αντίπαλο, πάει να τον παίξει στα πόδια και δεν θα τον κερδίσει τελικά. Πολλά καλά θα παραλίγο να μπουν, αλλά δεν έχουν μπει. Νιτάνης για 3, είναι άστοχος. Από μια ακόμα γρήγορη επίθεση βρέθηκε ελεύθερος. Καλυμάνης. Στο για 3 αυτή τη φορά. Είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound ανάμεσα σε δύο από την Καρανώτα. Δεν κατάφερε. Παραλίγο να συγκρατήσει. Συγκρατεί ο Σουλυμπίδης. Περνάει από τον αριστερό διάδρομο. Κέρδισε το Ματούλα ο Μαυρίδης. Άφησε την μπάλα στο καλάθι. 11-8. Το παιχνίδι έχει ανοιχτό ρυθμό, αλλά με χαμηλό σκορ και όχι πολλά τρίποντα.
πολλές προσπάθειες τριπώντων. Ούτε και πολλά έτσι που θα τρίποντα αυτά καθ' αυτά. Ματούλα σε κατεβάσει τώρα. Θα δώσει ένα screen στον Γαϊτάνη. Ζητάει ένα ακόμα screen ο Καραλής, το παίρνει, είναι με τον Μουταφίδη τώρα στην weak side, σουτ για 3, ενώ τελείωνε ο χρόνος επίθεσης. Γαϊτάνης σούταρε για 3. Το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία στο σκορ 11-11, έχουμε το πρώτο time out στο παιχνίδι. Time out που κάλεσαν οι Αβίσπας, οι οποίοι βλέπουν το σκορ να πάει στους 11 πόντους. Να εκμηδενίζεται η διαφορά που είχαν χτίσει, αλλά και το momentum σιγά σιγά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Επιστροφή, μία λέξη μεγάλης σημασίας. Οι επιστροφές στη ζωή είναι σημαντικές. Επιστροφές ενδεχομένως κάποιου προσώπου. Οι επιστροφές σε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι όπως βλέπουμε τώρα. Ο Τζέικ έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Καναδάτα, ωραία πάσα, ανάποδο lay-up από τον Ορλιακλή, τον νεοφερθέντα στο επίπεδο για τους Αβίσπας, 13-11. Συμφωνία στα 12 δευτερόλεπτα, weak side στο για 3, μπάλα μπήκε και βγήκε από τον Ματούλα. Ο Καλυμάνης θέλει να τρέξει, ψάχνει τις επιλογές του. Ωραία πάσα τον Σολενιδίδη. Στεφάνου, Τζέι, καλό passing game. Πει να ξαναπάρει την μπάλα, αλλά δεν συνεργάστηκε καλά με τον Σολενιδίδη. Και δεν υπάρχει κάποιο σφύριγμα για φάουλ που έχω την εντύπωση ότι είχε σκοπό να κάνει ο Τζέι. Δεν σφυρίχτηκε. Δεν έχουν κάνει ούτε ένα φάουλ οι Αβίσπας σε 8 αγωνιστικά λεπτά. Ματούλας πάρει τα screen, έχει το Jake απέναντί του, ψηλότερος αντίπολος στη weak side, shoot για 3, είναι άστοχο, φορά από τη γωνία. Το Καραλή, το έχουμε δει πολλές φορές αυτό το play, shoot για 3 με μεγάλη καμπύλη με τα blow, είναι άστοχος ο Καλυμάνης. Αρχή rebound και διάθεση για τρέξιμο. Καραλής κάνει μια βόλτα στη weak side, Γαϊτάνης. Μία ακόμα φορά στη weak side, έχει πατήσει την μάγια γραμμή. Όχι, δεν έχει πατήσει την μάγια γραμμή. Διορθώνω. Υπάρχει το πρώτο φάουλ από τους Αβίσπας. Μέσα με ένα δεξί χουκ δεν θα καταφέρει να κερδίσει τον Σολομιδί. Καραλής. 13-11 παραμένει, πολλά τα χειροκροτήματα από τον πάγκο των Old Stars. Γιάννης, τον Καλυμάνη θα του παίξει τα πόδια, σταυρωτές, μια προσποίηση ότι θα πασάρει, πάει μέχρι μέσα για να μεσαλκίσει δύο ψηλότερους αντιπάλους. Αφού είχε ξεκουρδωθεί προς τη στιγμή το προσωπικό του τύπου τον Καλυμάνη, ο οποίος πήγε να βγάλει μια ωραία πάσα πίσω από την πλάτη, τα κατάφερε στον Λεμεζίδη. Καλό passing game, δεν θα καταφέρει να πάρει ο Τζέκ την μπάλα. Έχει προηγηθεί σφύριγμα. Να νομίζω ότι την έχανε έτσι κι αλλιώς. Υπήρχαν παίκτες μπροστά. Καϊτάνης, Μπέτσιος, κύριε μια no-look πάσα. Βρέθηκε αρκετά ελεύθερος. Θα πάρει ένα screen, πάει να παίξει στα πόδια του προσωπικό του αντίπαλο. Πάει μέχρι μέσα, παραλίγο να κερδίσει 3 άτομα, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound από τον Μαξιμανόπουλο, ο οποίος θα στείλει τη διαφορά στα Τάρταρα. 13-13, εκμηδένισε τη διαφορά στα Τάρταρα, όχι, okay, πολύ δραματικό, μετά από μια προσποίηση είναι άστοχος. Μάχη για το rebound, υπάρχει το flexion, να στόχισε προηγουμένως ο Ορλιακλής. Έχουμε περάσει τα τελευταία 29,5 δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου. Ένα φάουλ έχουμε προς κάποιους από τους Αβίσπας. Μαϊτάνης κοιτάει το ταμπλό. 13 δευτερόλεπτα είναι Let's All Stars. 10, θα μείνουν 5 περίπου δευτερόλεπτα και κάτι παραπάνω για τους Αβίσπας. Σε περίπτωση που δεν έκανε αυτό το εντυπωσιακό Γαϊτάνης, υπήρχε μία μικρή yeah.
Ισία. Δεν κατάλαβα παίκτης στον Αβίσπας ότι είχαν αρκετά περισσότερα δευτερόλεπτα. Έτσι η κατοχή χάθηκε. Υπάρχει ένα ακόμα time out που έχουν καλέσει οι Old Stars αυτή τη φορά, οι οποίοι βρίσκονται στο συν 2 και έχουν 4,6 δευτερόλεπτα για να βγάλουν κάτι καλό και να στείλουν τη διαφορά σε πιο μεγάλα νούμερα. Επιστρέφουμε πολύ σύντομα, μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε στη Sony Carina για τα τελευταία 4,6 της πρώτης περίοδου. Η μπάλα είναι για τους Old Stars από την αρχή του γηπέδου. Για να δούμε τι έχουν σφυρίξει οι διαιτητές. Υπάρχει φάουλ στο νούμερο 7 των Αβίσπας. Για να δούμε. Καϊτάνης τρέχει 2 δευτερόλεπτα. Στο για 3 με try and be. Άστοχο. Στόχισε ο Καραλής, προηγουμένως στον Καλυμάνη και χρεωθεί το φάουλ. Έκαναν πολύ καλό management στα φάουλ που είχαν να δώσουν και οι δύο ομάδες. Κυρίως οι Αβίσπας, οι οποίοι έκαναν μόλις 2 και το ένα ήταν αυτό που είδαμε πριν από λίγο. Κατάφεραν λοιπόν να συγκρατήσουν το παιχνίδι σε αρκετά χαμηλό τέμπο. Βρίσκονται πίσω με 2 χωρίς να κάνουν πολλά φάουλ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sony Carina μετά από περίπου ένα λεπτό. Κατοχή είναι για τους Αβίσπας για την πρώτη επίθεση της δεύτερης περίοδου. Τζίτζα. Το ψηλό σχήμα καλά κρατεί. Τζέικ ζητάει την μπάλα έχοντας τη ματούλα στο προσωπικό αντίπαλο. Υπάρχει deflection, δεν πήρε την μπάλα. Θα συγκρατήσει όμως ο Ορλιακλής. Θα ξαναπάρει την μπάλα, θέλει αποστάρι. Θα υποπέσει στην παράβαση των νομάτων. Και συγκεκριμένα διπλή τρίπλα. Πολύ καλή άμυνα φανατικά από τον πάγκο των Stars. Μπέτσιος. Ο Ιτάνης, πολύ καλό στο πρώτο δεκάλεπτο. Κατράνας έχει περάσει πλέον στον αγωνιστικό χώρο. Καραλής. Νοτούλας cut and shoot. Είναι άστοχο τον τρίποντο από τη γωνία. Διάθεση να τρέξουν τώρα οι Αβίσπας. Κώστας. Θα πάρει την μπάλα από τον Τζίτζα. Ζητάει την μπάλα ο Ρουλιακλής. Θα την ξαναδώσει. Ωραία συνεργασία μεταξύ των δύο. Πήγε να βγει. Υπάρχει φάουλ από τον Τζέικ, τον Νοτούλα. Μάλιστα αντιαθλητικό φάουλ. Έστωπος στην πρώτη βολή ο Ματούλας. 13-16 διαφορά στο τρίποντο. Έστωπος και στη δεύτερη. 13-17. Μετά το 13-11 τρέξει ένα μικρό σερί 6-0, όχι πολύ μικρό με τα δεδομένα του παιχνίδι του Old Stars. Ωραία σκαστή πάσα, Καρολής θα συγκρατήσει σε δεύτερο χρόνο όμως. Θα ξαναβγάλει ωραία στον Κατράνο, ο οποίος δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση ούτε να κερδίσει φάουλ. Τζίτζα, στη γωνία, στα 10 δευτερόλεπτα. Θα χάσει προς τη μην, δεν θα γίνει προς πίσω. Ρόλος πάσε Τζέικ. Σε ένα σουτ το οποίο έπρεπε να πάρθει ενώ τελείωνε ο χρόνος. Είναι άστοχος. Κατράνος. Παϊτάνης από τη δεξιά πτέρυγα. Ρόλος πάσε ένα ακόμα κάτσε σουτ. Τρίποντο. Είναι πάλι άστοχος ο Ματούλας. Κώστας. Πάνου. Το τριγωνάκι πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ, Τζίτζα. Θα βάζει με τον εαυτό του τον έβαλε το καλάθι. Καρανότος. Και Μαυρίδης. Θα αλλάξουν ο Διακλή και Στεφάνο αντίστοιχα. Δηλώνει εκ νέου το σύστημα των Αβίσπας. Άστοχος την πρώτη βολή ο Τζίτζα.
τον χρόνο του, ας το έχει και στη δεύτερη ματούλα. Πολύ αποφασιστικά πήρε αυτό το rebound. Καϊτάνης. Ράνας, σαν ο ματούλας, στην κορυφή αυτή τη φορά. Ράνας, ο Καϊτάνης στη γωνία. Πάρει την εσωτερική, πάει μέχρι μέσα, το ανάποδο, λέει, δεν θα το δικαιώσει. Ματούλας, υπάρχει επιθετικό rebound, ο Καϊτάνας. Βρέθηκε ελεύθερος, έτσι την πάσα μέσα, ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους, απέναντι μάλλον σε τρεις αντιπάλους. Ο Ράνας δεν καταφέρει να τελειώσει την πάση. 13-17 παραμένει. Ρανώντας, τέτοιο screen, αφού πήρε την μπάλα από τη Σίζα, θα να δώσει την μπάλα. Ωραία συνεργασία των δύο. Ο Ρανώντας τελείωσε άτσαλα τη φάση. Μια πολύ μακρινή φάσα, βρίσκει τον Αναλή. Δεν κατάφερε να ευστοχίσει, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound. Το Βέτσιο και καλάθι από τον Τροκάνα. 13-19. Πάμε να δώσουμε και λίγο άμυνα. Φωνάζει ο Μηταφίδης από τον πάγκο του Νοβίσπας. Σηκώνεται και προαναγγείλει αλλαγή. Κώστας. Ρανώτας πάει μέχρι μέσα. Μπάλα περπάτησε στο καλάθι. Έχουμε δει πολλά καλάθια τα οποία παραλίγο να μπουν, αλλά δεν μπήκανε. Όχι μόνο από τους Αβίσπας και από τους All Stars. Ένας ακόμα παράγοντας που έχει συμβάλει στο να έχουμε ένα σχετικά χαμηλό σκορ μετά από σχεδόν 13 αγωνιστικά λεπτά στο 13-19. Μπάλα είναι εκτός. Μαυρίδης θα επαναφέρει όπως όλα δείχνουν. 14 δευτερόλεπτα. Μηταφίδης πάρει το screen, κοίταξε το καλάθι μετά από μια προσποίηση, είναι άστοχος. Φάνηκε ότι κυνηγούσε το τρίποντο ο Μηταφίδης. Επομένως όχι μόνο για το σκορ, αλλά και για ένα ξέσπασμα της ομάδας του, η οποία έχει κολλήσει στους 13 πόντους εδώ και αρκετή ώρα. Προκάνας. Θα πάρει τώρα την μπάλα, ο νεοφερθέντας. Ωραία σκαστινόλουκ πάσα στον Βέτσιο, αλλά δεν κατάφερε να συγκρατήσει αυτός. Το Καϊτάνι διορθώνω. Αυτός θα επαναφέρει. Θα σκοντάξει ο Τουρκάνος και δεν θα πάρει την μπάλα. Αυτή θα βγει εκ νέου εκτός και είναι για τους Αβίσπας. Μηταφίδης θα κατεβάσει, τον έχουμε δει σε περισσότερο σε ρόλο point guard. Τώρα, σουτιά 3, το έχει πάρει προσωπικά. Δεν δικαιώνεται ούτε αυτή τη φορά. Υπάρχει μετά από συγκυρία επιθετικό rebound και ο Μαυρίδης βρέθηκε αρκετά ελεύθερος για να πάρει την μπάλα μέσα στη ρακέτα και να τη μετατρέψει σε δύο πόντους. Τα φορέα assist από τον Τζίτζα στη γωνία. 15-19. Το κάνω σε δώσει ένα screen, Γαϊτάνης έχοντας ψηλότερο παίκτη απέναντί του. Το κάνω σε γυρίσει, θα κοπεί εντυπωσιακά από τον Τζίτζα. Μπάλα θα βγει εκτός και είναι για τους Αβίσπας. Τώρα να σε περάσει στον πάγκο ο Λαθουράκης μετά από αρκετή ώρα στη θέση του. 6-17 για το τέλος. Διακλείσεις προαναγγέλει αλλαγή στην γραμματεία. Μαυρίδης πάει μέχρι μέσα, στέκεται στον αέρα, θα κερδίσει δύο αντιπάλους οι οποίοι βρέθηκαν μπροστά του, όχι την ίδια στιγμή. 17-19 με ένα μικρό σερί 4-0 προσωπικό του Μαυρίδη. Ματούλας, σουτιά 3. Είναι άστοχος, ένα ακόμα κάτσερ σουτ. Προσπαθούν να χτίσουν ρυθμό από τη γραμμή των 6-75 οι δύο ομάδες. Με τον Ματούλα, οι All Star Salonica και τον Σκαφίδη. Η Αβίσπας, υπάρχει κλέψιμο, Καραλής. Ο Κάνας, Ματούλας, σουτιά 3. Είναι εύστοχος! Βάζει το αγόρι μου, φώναξε κάποιος από τον παρκέ. Αναφερόμενος στη γνωστή φράση. Ασύγνωστη φράση μεταξύ όλων των μπασκετικών. Πάσης Ελλάδος. Θα πάει πολύ αποφασιστικά μέχρι μέσα, αλλά πριν αυτή τη φράση θα κερδίσει φάουλ χαμηλά. Ο Μαυρίδης, ο οποίος νιώθει καλά. Θα περάσει τώρα στον πάγκο. Ο Λιακλής θα περάσει. Εδώ. Και ο Τζίτζα περνάει εκτός. Μηταφίδης κοίταξε πάλι το καλάθι. Σκαστή πάσα στον νεοφερθέντα Γκλακλή. Δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Απορρόφησε ωραία τη δύναμη που του ασκήθηκε από τον Τροκάνα. Ραλής. Ωραία πάσα στον Τροκάνα. Δεν κατάφερε να τελειώσει τη μπάλα.
φάση, στην προκάδα. Υπάρχει deflection και κλέψιον, το βαϊτάνι. Ματούλας. Στην γωνία ο Λαθουράκης, έξανα πάσα στο Ματούλας, ούτια τρεις θα έπαιρνε, αλλά έδωσε την μπάλα μέσα στη ρακέτα, εκεί που ο Τροκάλας έκανε η βέβαιση στην παράταση των 3 δευτερολέπτων. Κωστός Κωστοφίδης, στη γωνία αυτή τη φορά. Ο Διακλής, ο Δίδης ζητάκι παίρνει. Υπάρχει ένα ακόμα φάουλ από τον Ματούλα αυτή τη φορά. Το νούμερο 7, το σώμα. Το ζητάκι παίρνει. Αυτό τρέχει ένα προσωπικό 4-0 σερί για τους All Stars. Ο Διακλής θα στοχίσει σε ένα fade away shoot για 2. Λαθουράκης σουτ για 3, σαν πέναλτι ήταν αυτό, είναι άστοχος. Από εκεί προτούμενη η πεντάδα των All Stars από τον πάγκο. Μαυρίδης σουτ για 3. Είναι άστοχος από την κορυφή, σε ένα αυτού που θύμισε NBA στο πόσο γρήγορα πάρθηκε. Ματούλας τρίποντο στο transition, ωραία πάσα. Θα αλλάξει με τον Μαθουράκη και θα έρθουν. Θα έρθει κάτι καλό. Κώστας Βασίδης, Καρνώτας βγαίνει μέσα από το τρίποντο και ζητάει την μπάλα και την παίρνει. Κλείς, υπάρχει deflection και τώρα ο Ματούλας θέλει να τρέξει, σκαστή πάσα. Πάει μέχρι μέσα πάρα πολύ αποφασιστικά, θα κερδίσει δύο φάουλ. Δύο βολές, δύο φάουλ, όχι δύο φάουλ. Καραλής και δύο φάουλ έχει κερδίσει, αλλά όχι σε αυτή τη φάση, μην προτρέχουμε. Πολύ ησυχία για μια ακόμα φορά από τον speaker. Άστοχο στην πρώτη βολή ο Καραλής. Λάχος και Μπέτσιος ετοιμάζονται να περάσουν. Είναι εύστοχο στη δεύτερη. Και 28 για το τέλος. 17-25. Μέσα και τελειώνει μία ακόμα φάση. Πολύ αποφασιστικά, πολύ αθλητικός ο Μαυρίδης. 19-25 με 6 σερί προσωπικούς δικούς του πόντους. Από το 13 ενεργητικό έχει φτάσει την ομάδα του στο 19. Γαϊτάνης βρέθηκε ελεύθερος, δεν πήρε το τρίποντο. Ούτε ο Λαθουράκης, για 3 θα πάρει ο Χριστόπουλος, ο οποίος θα στοχίσει τελικά. Ο Μαυρίδης θα κατεβάσει την επίθεση. Γανώτας το κάνει. Πάει ανάμεσα σε 2, Μαυρίδης. Για 3. Είναι άσχος, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Φελεμενζίδη, δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση. 19-25. Παραμένει, Καραλής. Γαϊτάνης. Το 4 φορά ξεκάψε από τον πάγκο, πράγματι δεν υπήρχε παίξης πάνω του. Καραλής ζητάει το screen, το παίρνει. Δεν υπάρχουν αλλαγές πάνω του, στα 6 δευτερόλεπτα. Δεν είναι τα ιδανικά τα spacings μεταξύ των αβίσπας, οι οποίοι δεν θα δεχθούν τρίποντο, καθώς αστόχησε ο Καϊτάνης από την γωνία. Έχουμε ένα ακόμα καλό φάουλ να κάνουμε, λέει ο Ματούλας από τον πάγκο. Καρονώτας, Μουταφίδης, κοίταξε πάλι το καλάθι, έχει υψηλότερο παίκτη απέναντί του. Πήρε το screen με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι άσχος, Κώστας το επιθετικό rebound. 11 δευτερόλεπτα για την επίθεση των αβίσπας. Με το Χριστόπουλο απέναντί του. Φυσικά πάει μέχρι μέσα και θα κερδίσει το φάουλ από το λάθος. Τώρα θα πραγματοποιηθούν οι προαναπτυχθείς αλλαγές. Μπέτσιος και Βλάχος περνάνε εκτός. Καραλής και Λαθουράκης περνάνε εκτός. Περνάνε εκτός, πώς το είπα έτσι, πολύ δραματικό και πάλι. Περνάνε στον πάγκο, δεν έπεσε και ο άποφης. Anyways, η διαφορά είναι στους 6 πόντους. Έχουν συμπληρώσει τα δικά τους ομαδικά φάουλ οι
All Stars. Για να δούμε αν ο Μαυρίδης μπορεί να εκμεύσει κάποιο επιπλέον φάουλ, καθώς κινείται πάρα πολύ αποφασιστικά μέσα στη ρακέτα όπως κάνει και τώρα, αλλά είναι άστοχος. Δεν θα κερδίσει κάποιο φάουλ αυτή τη φορά. Ενδεχομένως θα είναι πιο προσεκτική στα επόμενα 100 δευτερόλεπτα η All Stars, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Επειδή έχουν συμπληρώσει τα δικά τους ομαδικά. Υπάρχει. Αλλαγή κατοχής, Καλυμάνης στάθηκε ελεύθερος, δεν πήρε ένα τρίποντος για τρεις, είναι άστοχος, υπάρχει προσπάθεια για επιθετικό rebound, δεν το κατάφερε όμως ο Ρουλιακλής. Έχει επιθετικό φάουλ προηγουμένως, Χριστόπουλος για τρεις, είναι άστοχος. Ο Τρικάνος ο ίδιος επιθετικό rebound, η μπάλα πήγε εκεί που ήταν αυτός, Γαϊτάνης. Βλάχος ζητάει την μπάλα και θα την πάρει στα 8 δευτερόλεπτα. Στον Ρουλιακλή απέναντί του. Κάνας. Για 2 είναι άστοχος. Στο Λιμουζίδης. Το ριμπάου. Καλυμάνη. Ρουλιακλής. Καλυμάνης. Ωραία πάσα. Ρουλιακλής jump shoot είναι άστοχος. Υπάρχει σφύριγμα. Μπέτσιο. Άστοχος την πρώτη βολή. Ο Λεμεζίδης. Άστοχος στη δεύτερη, υπάρχει εξαιρετικό rebound από τον Ρουλιακλή. Πάνω στα 8 δευτερόλεπτα. Σημαμένα χέρια των παικτών των All Stars. Καλυμάνης. Θα κερδίζει το φάουλ από τον Χριστόπουλο. Υπάρχει μια ακόμα αλλαγή, Τζέικ θα περάσει στη θέση του Μαυρίδη, ο οποίος πρέπει να πάρει κάποιος ανάσας. Έχει επιτελέσει πολύτιμο έργο και είναι αυτός που τρέχει το 6-0 σερί από το 13 ενεργητικό της ομάδας του στο 19 για να διαμορφώσει το συνολικό 19-25 35,1 πριν το τέλος. Είναι άστοχος και στη δεύτερη βολή ο Καλυμάνης. Υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound από τον Ρουλιακλή, ο οποίος θα γυρίσει και θα πετύχει το καλάθι. Σορκίζοντας το κακό εντός εισαγωγικών. Σταματώντας το σέρι του Μαυρίδη, δεν νομίζω να έχει ιδιαίτερο θέμα ο Μαυρίδης. 12 δευτερόλεπτα θα μείνουν κάποια αν εκτελέσουν την επίθεση τους στα τελευταία δευτερόλεπτα. Οι All Stars, ωραία πάσα του Γαϊτάνη, έχει κλειστεί σε 2 και δεν καταφέρει να τους κερδίσει. Μαξιμανόπουλος, 5 δευτερόλεπτα. Ο Ρουλιακλής πάει μέχρι μέσα. Υπόγειο λέει άπηγε να κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Κατάφερε να κερδίσει, να εκμεύσει το φάουλ κατά χειροκροτούμενο από τον πάγκο. Το παιχνίδι ελάχιστα πριν το τέλος του πρώτου μισού. Αποκτά πολύ. Μεγάλο ρυθμό. Πολύ ψηλό τέμπο. Λεπτές είναι εύστοχος στην πρώτη βολή, 22-25 διαφορά στο τρίποντο. Ο σκορ θα μπορούσε να είναι το τελικό σκορ πρώτης περίοδου, είναι κοντά στο τελικό σκορ, εν πάση περιπτώσει της δεύτερης, ή μπορεί να είναι και αυτό καθώς αστόχησε. But wait, there's more. Υπάρχει επανάληψη της βολής. Τώρα θα αστοχίσει ο Γκακλής. 3-25, Γαϊτάνης, ένα δευτερόλεπτο. Δεν θα αναγνωρίσει και να έμπαινε, το σούσο πήρε ο... Τέσσερις από τη γωνία. Τελικό σκορ πρώτου ημιχρόνου, 23-25. Οι All Stars είχαν το momentum, κατάφεραν να στείλουν διαφορά ακόμα και στους 8 πόντους στο 17-25 αν δεν κάνω λάθος. Έκτοτε έχουν καταφέρει να ανακτήσουν το ρυθμό οι Αβίσπας, κυρίως με τον Μαυρίδη, ο οποίος κινήθηκε αποφασιστικότατα μέχρι μέσα στη ρακέτα πολλές φορές. Δεν καταφέρει να εκμεύσει πολλά φάουλ για 2 ελεύθερες βολές στη γραμμή της φιλανθρωπίας, όπως λέει ο καλός συνάδελφος Γεωργίου. Όπως και να έχει, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια ενός πολύ ενδιαφέροντος παιχνιδιού.
τόσο ως παιχνιδιού αυτού καθεαυτού, αλλά για τα... και για το βαθμολογικό ενδιαφέρον, γιατί έχουμε μπει στο Φλεβάρι, είμαστε στην 12η αγωνιστική και σιγά σιγά είμαστε αρκετά κοντά και στα play-offs, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena για τα επόμενα 10 λεπτά, αγωνιστικά πάντα μιλώντας. Δεν μου λέει κανένας και νιώθω λίγο άβολο γιατί με ακούνε όλοι. Οκ. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει εντός ολίγου. Θα σκορδέψει το 23-25. Η πρώτη κατοχή και συνεπώς η πρώτη επίθεση είναι για τους All Stars. Η πρώτη επίθεση δεν έχω την εντύπωση ότι δεν θέλουν να επιδεθούν. Καϊδάνης. Καραλής στο για 3. Δεν ήταν τα καλύτερα δυνατά τα spacing μεταξύ αυτή και του Λαφουράκη. Αστόχησε. Γαϊτάνης πήρε το επιθετικό rebound. Ματούλας δεν θα πάρει ακόμα ένα κάτι στο τρίποντο. Λαφουράκη σουτ για 3 από την γωνία. Κοντό το σουτ. Κώστας. Στην πρώτη επίθεση για το δεύτερο ημίχρονο. Δεν θα πεις μας. Ο Καφίδης κοίταξε πάλι το καλάθι. I see what you did there. Θα δώσει την πάσα στο Τζίντζα. Πολύ ωραίο pick and roll μεταξύ των δύο. 25-25. Γαϊτάνη. Πέρασε και τον Τζέικ, πήγε ανάμεσα σε άλλους δύο. Σκέψε το φάουλ που έχει χρεωθεί στον Ορλιακλή, χαμηλά. Αυτό το φάουλ του δεύτερου ημιχρόνου. Είχε ένα... ένα κόρνα... κατά λάθος από την γραμματεία. Μπορεί ο πίνακας να ενθουσιάστηκε λίγο παραπάνω. Γαϊτάνης. Καραλής. Στα 3 δευτερόλεπτα. Το έχει αντιληφθεί, πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Σε airball, σαν από μηχανής θεός, ήρθε ο Βατούλος, αλλά δεν κατάφερε να σκρατήσει την κατοχή. Έτσι αυτή είναι ξανά για τους αμπίστας. Ωστόσο από τη δεξιά πτέρυγα αυτή τη φορά. Ψάχνει την πάσα στον Ορλιακλή, δεν θα την βρει. Ωστόσο ξανά. Ο Ορλιακλής έχει βγει από τη ρακέτα. Τζέικ πάει μέσα σε αυτήν. Σου για 3. Είναι άστοχος ο Κώστας. Τζέικ. Κινήθηκε προς τη ρακέτα αφού έδωσε ένα screen στον Κώστα, ο οποίος αυτό έχει στο τρίπλο. Πήρε καυτή πάσα. Καραλής. Πολύ ωραία πάσα που ανάγκη από τον Πάγκο. Συμφωνώ. Ο Κουράκης. Αστόχησε από εκεί που αστόχησε και προηγουμένως. Πολύ μεγάλη αστοχία διέπει και τις δύο ομάδες που πήγαμε τον 6-75. Ένα στα 16 για Βίσπας και 2 στα 18 για All Stars. Κώστας. Πέρασε ανάμεσα από δύο, πάει και σε τρίτο, αλλά θα χάσει την μπάλα. Από τον Πασεβανόπουλο και τώρα ο Ματούλος βρέθηκε ελεύθερος. Συνεπώς θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Αυτή η κόρνα δεν ήταν από το παιχνίδι, ήταν. Ήταν εξωκορνικός αυτός ο ήχος που ακούστηκε. Αν μου επιτραπεί η λεξιπλασία. 25-27. Τζέικ στην κορυφή, θα δώσει ένα screen στον Παφίδη, δεν θα το εκμεταλλευτεί αυτός. Τζίτζα, θα δώσει την μπάλα στον Παφίδη, πήγε να του ξαναδώσει την μπάλα. Φάουλ για All Stars αυτή τη φορά. Τζίτζα θα επαναφέρει Τζέικ. Ο Παφίδης κοίταξε πάλι το καλάθι. Στο για 3 ενώ βγήκε από screen. Γαϊτάνης ψάχνει μια μαχαιρινή πάσα, την βρήκε στον Καραλή. Η πάσα πάει μέσα από την baseline, υπάρχει deflection. Υπάρχει κλέψιμο που ολοκληρώνει ο Ορλιακλής, ο οποίος θέλει να τρέξει. Εδώ στο Γαϊτάνη απέναντί του, ωραία reverse, πάει μέχρι μέσα, δεν θα το κερδίσει. Θα βάζει με τον εαυτό του. Ματούλας, σκάσε την πάσα, Καραλής. Γαϊτάνης, αρέσει τον Ορλιακλή, ο οποίος πήγε το κλέψιμο, κατάφερε να τον κερδίσει. Δύο ακόμη πόντι για αυτόν, πολύ μεγάλο παιχνίδι. 25-29. Κώστας. Κώστας δεν θα ξαναπάρει την μπάλα από τον Ορλιακλή. Πέρασε δίπλα από αυτόν, σου για 3, Τζίτζα. Είναι άστοχος, υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound από τον Τζέικ, δεν θα καταφέρει. Καθάρισε ο Παξεμανόπουλος. Τα 2-14 πάλεψαν εντός εισαγωγικών στην προηγούμενη φάση. Γαϊτάνης. Καραλής σου για 3 με ωραίο φόρμ, είναι άστοχος.
Υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound, έδωσε μια όθηση στην μπάλα. Ο Τσαβανόπουλος δεν κατάφερε να την πάρει. Υπάρχει κλέψιμο, ο Ματούλας βρέθηκε μπροστά από τον Καφίλη και πήρε την μπάλα. Ο Γαϊτάνης. Ζητάει την μπάλα στην πέντε χαμηλά στα 14 δευτερόλεπτα ο Τσαβανόπουλος. Ανάμεσα σε δύο θα γυρίσει να πάρει φάουλ για δύο βολές. Όλοι μπορείς να κρυφτείς τον Τζέι καν κρίνω από την αντίδραση. Πραγματι, ψυχολόγος έπρεπε να γίνω. Όπως και να έχει υπάρχουν αλλαγές για τους Σαλδίσπας. Ο Τζίτζα και ο Κώστας περνάνε εκτός, ο Λιμεζίδης και ο Μαυρίδης περνάνε εντός. Ο Μαυρίδης ήταν πολύ καλός από τα μέσα της δεύτερης περίοδου και μετά. Μαξαβανόπουλος θα εκτελέσει. Θα εκτελούσε βολές, αλλά έχει κάτι με το χέρι του, οπότε υπάρχει αναγκαστική αλλαγή. Θα συμπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Ο Κάνας θα περάσει στη θέση του. Το παιχνίδι θα συνεχίσει. Ενδεχομένως να του χορηγηθεί. Μπράβο! Πραγματική του περίθαλψη. Ας ελπίσουμε να είναι όλα καλά. Στα του παιχνιδιού το κάνω στα στοχή στη δεύτερη βολή. Μπάλα μπήκε και βγήκε, έβαλε την πρώτη και έστειλε τη διαφορά στους 5 πόντους υπέρ της ομάδας του. Στεφάνου, στα 14 δευτερόλεπτα. Καπνώτας, ανάμεσα σε δύο παίκτες, ο Λεμεζίδης. Στη weak side μια ρυψοκίνδυνη πάσα. Δεν θα βρει στο... Δεν θα βγει στο Μαυρίδη μπάλα, η μπάλα θα πάει στον Γαϊτάνη, ο οποίος θα δώσει την μπάλα στο Ματούλα και θα έρθουν δύο ακόμα πόντι. Ο Ματούλας έδειξε πολύ ωραία, πολύ ωραίο άλμα και απορρόφησε πολύ ωραία τη δύναμη που ασκήθηκε πάνω του. Μαυρίδης. Στου διατρείς με πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος, υπάρχει rebound από τον Τζέικ, επιθετικό. Πολλά επιθετικά rebound, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει ο Μαυρίδης όμως και ο Ματούλας θα κάνει ένα ακόμα κλέψιμο. Βλέπει τον Γαϊτάνη, ο οποίος βγήκε από το τρίποντο. Ίσως να πήγαινε για τρεις πόντους αν δεν είχε παίκτη απέναντί του. Ωραία πάσα στον Ματούλα, ο οποίος δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση με έναν άποδο lay-up. Χτύπησε στο σύντρο η μπάλα. Μαυρίδης παίξει τον Αμόνο στον αντικάπτωσο από τον πάγκο. Χαίρεθηκε ο Κροκάνας για βοήθεια απέναντί του με ένα δεξί που καστόχησε Νέρουμπορ ο Μαυρίδης. Μεραλής τώρα. Στη γωνία Λατουράκης, Κροκάνας θα συγκρατήσει. Θα λίγο να χάσει τον Μαυρίδη. Ματούλας. Έχω τον Τζέικ απέναντί του. Καϊτάνης. Για να από τα σκρίνη θα δώσει ένα σκρίνο. Ο Τροκάνας του Διατρής είναι εύστοχο από τον Καϊτάνη. 25-35 σε ένα πολύ κομβικό σημείο. Η διαφορά φτάνει για πρώτη φορά το διψήφιο. 10 πόντι. Τρίτο τρίποντο για Old Stars Σαλόνικα. Ένα στα 19 έχουν οι Αβίσπας. Μια στα 20 οι Old Stars. Μην πει παρά λίγο να χάσουν την μπάλα. Συγκρατεί ο Μαυρίδης. Στου Διατρής. Καταφέρνει να απαντήσει ο Καρανώτας, 28-35. Ματούλας, catch and shoot, έχει επηρεαστεί από τον ρυθμό, είναι άστοχος. Στεφάνου κατεβάζει. Μπάλα πάει χαμηλά, ζήτησε την μπάλα, έχει απέναντί του 2. Θα δώσει την μπάλα στο Τζέικ, αλλά είναι άστοχος. Στο Λεμοντίδης τράβηξε δύο παίκτες πάνω του και βρέθηκε ελεύθερος παίκτης μέσα στη ρακέτα. Παραλίγο να κλέψει την μπάλα Τζέικ, αλλά αυτή θα φτάσει στον Τροκάνα μετά από πολύ ωραία φάση. 28-37. Πού κάνω το παιδί, παιδιά. Οκ, 28-37, εισπευσμένα time out από τον πάγκο των Αβίσπας, οι οποίοι έχουν τη διαφορά στο μείον 9. Και το momentum να είναι στα χέρια των αντιπάλων τους. Εξακολουθούν να έχουν καλό foul management όπως και οι All Stars. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή για τα τελευταία 3:47 της τρίτης περίοδου. Το σκορ είναι στο 28-37. Έχω την εντύπωση ότι το λέω περισσότερες φορές από ό,τι χρειάζεται. Αλλά ποιος ορίζει το τι χρειάζεται και πού είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα το οποίο γεννάται.
φάλ, το θυμάσαι. Νομίζω ότι δεν κρύβεται το γεγονός ότι άρχισα τη μετάδοση λίγο πιο νωρίς από ό,τι έπρεπε και κάτι έπρεπε να πω για να μην υπάρχει άβολη στοιχεία. Όπως και να έχει, ο Μαυρίδης θα πάρει την μπάλα. Όντας πιο φρέσκος, σου διατρής είναι άστοχος. Υπάρχει προσπάθεια για επιθετικό rebound από τον Στεφάνο, αλλά η μπάλα πήγε λίγο πιο μακριά από ότι ήταν το απλωμένο χέρι του. Ματούλας, 2-1 τα ομαδικά φάουλ στην τρίτη περίοδο. Απλωμένα χέρια και άμυνα ζώνης τώρα για τους αμπισπάς. Γαϊτάνης θα ξαναπάρει την μπάλα από τη γωνία. Από τον Κατράνα. Ματούλας, ένα ακόμα cut and shoot, τρίποντο είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound όμως, μετά από όθηση αντιπάλου στον Καραλή. Γαϊτάνης θα δώσει τον Καραλή, no look pass, ωραία προσπάθεια, κατάφερε να κερδίσει τη ρακέτα. Κλέψιμο από τον Γαϊτάνη και φάουλ στο κέντρο του 5 από τον Καλυμάνη. Διαφορά στους 11. Εβολούσερ μόνο μπορείς, ήδη το πέταξε. Γαϊτάνης θα επαναφέρει. Καραλής, ξανά Γαϊτάνης στα 11 δευτερόλεπτα. Αρκετά αυστηρή ζώνη, 2 και 3 οι παίκτες στη γραμμή άμυνα στον Αβίσπας. Υπάρχει μέσα στο βλάχο και υπάρχει σφύριγμα, έχει πέσει κάτω βλάχος, όλα καλά. Αυτός θα επαναφέρει. Μαντούλας, για 3. Είναι άστοχο, ένα ακόμα κατσαφτούν, υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound. Ήρεμα λέει ο Καραλής, κάνω τη χαρακτηριστική χειρονομία. Όχι λέει, επικοινωνεί για να είμαστε πιο ακριβείς. Γαϊτάνης. Τι πάσα επίσης θα μπορούσε να είναι πιο ακριβείς. Έκλειψε ο Στεφάνου. Υπάρχει deflection από τον Καραλή. Βάλε ξανά για τους Αβίσπας με 7 δευτερόλεπτα. Προσέξτε τις πάσεις, φωνάζει κάποιος από τον πάγκο. Καλυμάνης. Μαυρίδης. Στο διατρής ζήτησε ο Καρνάτας. Δεν πήρε! Το πήρε το τρίποντο. Ο Μαυρίδης ο οποίος ευστόχησε. 31-39. 38 το χάνεις. Τελευταίο πήρε το παγό να το χάνεις. Ωραία πάσα πήγε να κάνει Ματούλα. Θα συγκρατήσει αυτό την μπάλα μετά από μια πολύ περίεργη συγκυρία. Βλάχος του άστοχο. Καραλής, θα να πάρει την μπάλα από τον Ματούλα, σου για 3 και βρεθεί ελεύθερος, είναι εύστοχος! Έχουν αρχίσει να βρίσκουν ευστοχία οι All Stars σε ένα πάρα πολύ κομβικό σημείο, στέλνουν ξανά τη διαφορά στους 11 πόντους, 31-42. Καλυμάνης θα κερδίσει φάουλ για 2 βολές, φάουλ που έχει πληρωθεί στον Καραλή, ο οποίος με το που το έκανε σήκωσε το χέρι, σαν τζέντλμαν. Τρίτο προσωπικό δικό του. Έρμος στην αδελφή. Προσωπικό δικό του. Προσωπικό κάποιου άλλου. Με τον έφερε εδώ πέρα θα ήταν λίγο δώρο άδωρο. Ενδεχομένως να υπήρξε ένας μικρός πλεονασμός. Από μέλους μου. Εύστοχος στη δεύτερη πόλη ο Καλυμάνης. Ο Χριστόπουλος θα περάσει στη θέση του Καραλή, δεν υπάρχει άλλη αλλαγή. Μάλιστα, χαμηλώνουν το σήμα του All Stars. 32-42, 1 και 35 πριν το τέλος. Ματούλας. Γαϊτάνης, επιστρέφοντας κατά μέτωπο, έχει 3 παίκτες. Με τον περιπλόν μου, Χριστόπουλος. Έχουν επιστρέψει στους παίκτες τους οι Αβίσπας. Μεταφορά μπάλας. Και ακόμα αλλαγή κατοχής. Αν οι Old Stars έχουν αυτό που χρειάζεται για να σταματήσουν το φρενήρι ρυθμό που έχουν οι αντίπαλοι τους, θα μετρούσε αν έμπαινε αυτό το καλάθι από το Μαυρίδη. Κάλυψε πάρα πολύ χώρο με δύο πάρα πολύ μεγάλα βήματα. Το φρενήρι ρυθμό που έχουν στην Development League, 5 στα 5 τελευταία παιχνίδια έχουν κερδίσει. Άστοχο στην πρώτη βολή ο Μαυρίδης. Yeah.
έστωχο στη δεύτερη, την διαφορά νέου. Κάτω από το ψυχολογικό όριο, όπως λένε πολλοί μπασκετόφιλοι, των 10 πόντων, 33-42. Μια πάσα η οποία δεν περίμενε ο Χριστόπουλος, δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, δεν υπήρχε παίκτη των All Stars άμεσα κοντά σε αυτή. Ένα ακόμα λάθος των All Stars. Βρισκόμαστε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Να βρίσκεσαι μου την κατοχή. Μαυρίτης πάει μέχρι μέσα πάρα πολύ αποφασιστικά. Η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Περπάτησε εντός εισαγωγικών πάνω στη ρακέτα. Κύλησε. Υπάρχει... Φάουλ με δύο βολές. Θα εκτελέσει ο Σουλέ Μεζίδης. Μπέτσιος ετοιμάζεται να περάσει και περνάει βασικά. Στη θέση του Μαξεβανόπουλου. Πιο νωρίς πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει αλλαγή κατοχής. Χριστόπουλος θα κατεβάσει. Ματούλας. Σε επίθεση δεν κοιτάει το καλάθι καν. Σκεφτεί πάσα ο Καϊδάνης. Ξανά Ματούλας, τώρα κοιτάει το καλάθι, τώρα παίρνει το τρίποντο. Τώρα αστοχή. Υπάρχει επίθεση φόρη πάνω από τον Μπέτσιο. Καϊδάνης. Ζώνη αυστηρή μάλιστα η παίκτης των Οβίσπας. Σουτιά 3, Γαϊτάνης είναι άστοχος airball. Να παλέψει πάρα πολύ μαχητικά ο Μπέτσιος για ένα ακόμα φυσικό rebound. Αυτό δεν ήρθε. Δεν ήρθε καν rebound for that matter. Έτσι ο Μαυρίδης θα κατεβάσει μία από τις τελευταίες επιθέσεις του τρίτου δεκαλέπτου. Man to money αντί των All Stars. Αυτή τη flexion, η μπάλα θα πάει στον Καρανότα. Έχοντας δύο παίκτες απέναντί του θα κερδίσει το foul που έχει χρειαστεί στον Βλάχο. Βρήκανε κάτι καλό οι Αβίσπας. 10,4 για το τέλος. 4 στις 15 βολές για τους Αβίσπας. 5 στις 16 τώρα. 4 στις 6 για All Stars. 10-26 δίποντα και 13-33 δίποντα αντίστοιχα. Έστωχος και στη δεύτερη. Δεν υπάρχει κάποιο time out, κοιτάει το χρόνο Χαλιβάνης. Για να δούμε, Γαϊτάνης, 8 δευτερόλεπτα, 35-42. Έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν για Βίσπα. Θα το κάνει τώρα ο Καλιμάνης πάνω στο Ματούλα, ο οποίος πολύ φιλόδοξα πήγε να πάρει το τρίποντο από τη γραμμή. Τρεις βολές. Βλάχος, 3,2. Ματούλας, πάει να βγάλει την πάσα στο Γαϊτάνη, αυτή δεν θα βγει, η μπάλα θα βγει εκτός για 0,5. Για να δούμε τι μπορούν να βγάλουν. Χρυσόφυλλος, έχοντας την εντύπωση που θα μετρούσε, αν έμπαινε αυτό έτσι και ωραία. 35-42 με τη συμπλήρωση 30 αγωνιστικών λεπτών. Βρίσκονται μπροστά με 7 πόντους οι Old Stars, οι οποίοι έχουν να επιβιώσουν εντός εισαγωγικών 10 ακόμα αγωνιστικά λεπτά για να πάρουν την νίκη επί των πολύ φορμανισμένων Αβίσπας. Μια σημαντική νίκη για το τόσο βαθμολογική στο βραχυπρόθεσμο όσο σημαντική και στο μακροπρόθεσμο για την ψυχολογία τους, γιατί είμαστε στην 12η αγωνιστική και σιγά σιγά στη Development League πλησιάζουν και τα play-offs. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena για τα τελευταία 9, 10 αγωνιστικά λεπτά. Η πρώτη επίθεση είναι για τους Αβίσπας, οι οποίοι βρίσκονται πίσω με 7 πόντους, καλούνται να βρουν λύσεις. Αβίσπας έχουν συνηθίσει να παίζουν σε πιο υψηλό τέμπο στο σκοράρισμα. Δεν είναι συχνό να βλέπουμε να έχουν σκοράρει 35 πόντους μετά από 30 αγωνιστικά λεπτά ή κάπου εκεί. Jump shoot πολύ αποφασιστικά. Ο Μηταφίδης είναι άστοχος, ο ίδιος το επιθετικό rebound. Κώστας. Shoot για 3 είναι εύστοχος ο Μαυρίδης. 38-42. Για να δούμε το momentum θα αλλάξει. Αν η ψυχολογία θα αλλάξει. Ας το περάσει στους
Αβίσπας, ούτε για τρεις, εύστοχος και ο Βατούλας από την κορυφή. Μπαίνει και αυτό στο πάρτι των τριπόντων που έχουν στήσει οι υπόλοιποι παίκτες. Και συμπαίκτες και αντίπαλοι. Κώστας, θα το πάρει την μπάλα από τον Καρανότα. Τον βυθίζεται, του δίνει ένα screen, πάει μέχρι μέσα. Υπάρχει φάουλ και δύο μπολές από τον Βλάχο πάλι. Υπάρχουν δύο αλλαγές, πολύ ενδιαφέροντα τα ματσάπς που θα προκύψουν. Βλάχος και Χρυσόπουλος περνάνε εκτός. Το Κάνας και Καραλής περνάνε εντός. Ψηλώνει κάπως το σχήμα των Old Stars. Είναι άστοχος στην πρώτη βολή ο Κώστας. Αργά και βασανιστικά βγήκε από τη βολή. Από το Στεφάνη βολή. Δεν το πιστεύει ο Πάγκος. Έστοχος στη δεύτερη, βασικά το πιστεύει ο Πάγκος. Μία βολή που δεν μπήκε. Σπάνιο. Αλλά δυσαρεστήθηκε όπως είναι αρχή. Καϊτάνης στον για 3 από τη γωνία, είναι άστοχο. Από τον Καραλή Αβδίδης φάει το πάνιο, βγάλει μια πάρα πολύ δυνατή πάσα, η οποία θα βγει στον Μουταφίδη. Και πέναντι τον Μπέτσιο και τον έχει ακόμα στα 15 δευτερόλεπτα. Στον για 3 είναι άστοχος. Ενδεχομένως Καραλής. Καϊτάνης πάρε από τον Μπέτσιο, πάει μέχρι μέσα, σκαστή πάσα, απίστευτη πάσα. Τράβηξε μπροστά του πολλούς παίκτες και κατάφερε να δώσει ένα καλάθι. Αρκετά εύκολο όπως προέκυψε. Στον Καραλή, στον διατρίς είναι άσχοχο. Καϊτάνης. Γυρίσει, έχοντας φαίνεται τον Καρανότα, θα κερδίσει φάουλ από αυτόν. Συγκροτούμενος που εκμεύσε το φάουλ από τον Πάγκο. Εκμεύσε το φάουλ όχι από τον Πάγκο, καταλάβατε. Γυρίζει, ήταν μόνος του, αστόχησε ο Καραλής. Υπάρχει Καραλής κάτω, ας πούμε να είναι όλα καλά. Χαίνει το κεφάλι του. Όλα καλά. Όμως επικοινώνησε με τον Πάγκο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Τροματισμοί. Είναι ένα λίγο πολύ αναπόφευκτο κομμάτι του αθλητισμού δυστυχώς. Ανανώτας όταν το βλέπουμε σε μια μακριά κλίμακα, μεγάλη κλίμακα, θα καταφέρει να κερδίσει δύο παίκτες ο Καρανότας μέσα στη ρακέτα. 41-47. Μια άλλη πάσα για να βγάλει ο Γαϊτάνης. Στο Κάνα δεν καταφέρει να μετατρέψει σε δύο πόντους και έτσι η διαφορά πέφτει ακόμα περισσότερο στους 4 πόντους με τον Μπουταφίδη, ο οποίος βγήκε στο ανοιχτό γήπεδο. Συμπληρώματα από τον Καλυμάνη. Στον Πάγκο Ματούλα, στον Κιατρής. Κώστας δεν πήγε. Άιγερα μπροστά του και το πλήρωσε. 43-50. Μαυρίδης. Αυτός θα κατεβάσει την επίθεση και σε ρόλο ο point guard. Τον έχουμε δει να παίζει από 1 μέχρι 3. Καρανότας. Περικύκλωση η άμυνα πάνω του, υπάρχει deflection, θα ξεκρατήσει την μπάλα. Ο Ριακλής. Ο Βρίδης στα 4 δευτερόλεπτα, σουτ για 3. Είναι εύστοχος και πάλι! 46-50. Καϊτάνης, no look πάσα, σουτ για 3. Σαν άκουμε τη γωνία, υπάρχει επιθετικό ρυθόν από τον ίδιο με τη μία. Είχε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, αυτή περπάτησε εκτός. Το έχει κάνει πολλές φορές αυτό η μπάλα. Καραλής, πάρει το screen, βγάλει ωραία πάση στον Ματούλα. Ο Γαϊτάνης έκανε προσπίση ότι θα δώσει πάσα πίσω από την πλάτη. Πολύ ψηλή μπασκετική κίνηση του Γαϊτάνη. Όπως έχει το καλάθι. Σεβα. Μπράβο,
μπάλα, έχει παίξει πολύ άσχημα παιχνίδια και στις δύο ομάδες. Ενδεχομένως πρέπει να υπάρχει κλέψιμο. Δεν ξέρω αν θα συγκρατήσει ο Μπλεκλής. Ο Καϊτάρης μια ωραία μεγάλη πάσα θα βρει τελικό αποδέκτη. Ο Μπέτσι και ο οποίος συγκρατεί σε δεύτερο χρόνο. Πάρει το φωνάζει κάποιος από τον Μπάντη του Καραλή για τρίποντο. Δεν το παίρνει αυτός. Ο Κάνας παραλίγο να χάσει από τον Μαδρίτη. Jump shoot. Ταμπλό είναι άσχημο. Μαδρίτη συγκρατεί την μπάλα. Πάει μέχρι μέσα τον Γιούρο. Καλάθι και φάουλ! Θα ήταν καλά στη φάουλ, αλλά έκανε βήματα. Δεν ξέρω αν το διακρίνατε, αλλά υπήρχε ένα ερωτηματικό στο στην κραυγή που έβγαλα. Ματούλας, στο διατρής ξανά εύστοχος! 46-55. Μαυρίδης. Παίρνει το σκρίν, πάει αντίθετα από αυτό που τέλος ο Καρνώτας. Κώστας ξεφτώσει τον Καραλή. Στον Διατρής, Μαυρίδης είναι άστοχος, ενώ βρέθηκε ελεύθερος από την γωνία. Καϊτάνης. Της είναι νέα διαφορά για τους All Stars, οι οποίοι έχουν και την κατοχή. Στην κίνηση πάσα στη weak side, συγκρατεί ο Καραλής. Πάει μέχρι μέσα, ζητάει την κίνηση τον Μπέτσιο, έδωσε την πάσα στον Μπουρκάνα, είναι άστοχος από ένα jump shoot. Του Ταφίδης. Έχοντας απέναντί του τον Ματούλα. Ο δεύτερος είναι κάτω, έμεινε λίγο κάτω, είναι όλα καλά. Δίνει τα χέρια οι δύο παίκτες, πολύ ωραία αγωνιστική σκηνή. Πολύ ωραία αθλητική σκηνή βασικά. 46-55 υπάρχει time out. 5,2 και το τέλος της τέταρτης περίοδου. Για να δούμε αν οι Αβίσπας μπορούν να κάνουν την υπέρβαση όπως έχει διαμορφωθεί το παιχνίδι και να πάρουν την έκτη σερί τους νίκη ή αν το σερί τους θα διακοπεί απόψε στη Sony Arena για την 12η αγωνιστική της Development League. Επιστρέφουμε σε λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sony Arena για τα τελευταία 5-2. Το παιχνίδι αναμένεται να ξεκινήσει εντός ολίγου, εκτός αν πέσει ο άποφης. Έχω πάθει μια μανία της ανάποφης. Μουταφίδης πήρε την μπάλα από τον Μαυρίδη, πάει μέχρι μέσα. Ένα χορευτικό θα βγάλει στον Καρανάτο, ο οποίος θα κερδίσει τη ρακέτα. Πολύ κοσμή ρακέτα. Και στείλει τη διαφορά στους 7 πόντους. 48-55. Λάχος. Καϊτάνης. Ωραία πάσα, jump shoot. Είναι άστοχο όμως. Στην φορά από τον Καραλή. Στον άγιο τους All Stars, Γαϊτάκης θα επαναφέρει με 14 δευτερόλεπτα. Καραλής. Καραλής θα πάρει 2 σκριν, δεν θα εκμεταλλευτεί κάποιον από αυτό άμεσα. Σουτ για 3. Γαϊτάκης είναι άστοχος. Και είναι Μεζίδης, θα μαζέψει το rebound. Τώρα Κώστας πάρει το Μαυρίδη. Είχε βρει ένα ρήγμα μπροστά του. Δεν το εκμεταλλεύτηκε, έδωσε την μπάλα στο Μουταφίδη. Ο οποίος πήρε ένα τρίποντο και στόχησε από τη γωνία. 51-55. Προς στους 4 εκ νέου. Καραλής. Για να δούμε αν μπορούν να πάρουν το κάτι παραπάνω για Βίσπας. Στο τελευταίο 3-55. Ο Σεβανόπουλος. Θα γυρίσει, δεν θα κερδίσει ο Σελιμεζίδη, ο οποίος το παίξε πολύ καλή άμυνα. Κώστας. Σελιμεζίδης. Μαυρίδης. Θα πάρει ένα screen, θα δώσει ωραία την μπάλα, ωραίο pick and roll. Ο Σελιμεζίδη. Υπάρχει φάουλ από τον Καραλή, χαμηλά. Ματούλας και Μπέτσιος. Θα αλλάξουμε Βλάχο και Μιστόπουλο αντίστοιχα. Περίμενε. Ψηλώνει το σχήμα των All Stars. Οι δύο παίκτες έχουν πολλούς παίκτες στη διάθεσή τους και το εκμεταλλεύονται και καλά κάνουν. Πάμε. Και μια μικρή καθυστέρηση να διευθετηθεί κάτι στη γραμματεία. Όλα καλά, Κώστας. Στα 11 δευτερόλεπτα. Ο Μαυρίδης πάει μέσα έχοντας το Ματούλα απέναντι. Θα γυρίσει, θα αστοχίσει. Υπάρχει επιθετικό ριμπάουντ από τον Σελιμεζίδη. 53-55. Έχασα τα λόγια μου, αλλά αυτός δεν έχασε την μπάλα. Η διαφορά στο καλάθι 3-20 πριν το τέλος. Το παιχνίδι στην κόψη του ξηραφιού σιγά σιγά. Βλέπουμε στην τελική ευθεία.
Δάνης, θα μέχρι μέσα, μπαρκ φάουλ. Από τον Σοηλεμεζίδη, το φάουλ είναι χαμηλά. Καϊτάνης θα επαναφέρει. Ωραία πάσα στον Μεντούλα. Ένα ακόμα φάουλ, πάλι του Σοηλεμεζίδη. Και προετοιμάζεται αλλαγή, ο Τζίτζας θα περάσει μετά από πολλή ώρα στον αγωνιστικό χώρο. Στον Σοηλεμεζίδη, ο οποίος έκανε δύο back-to-back φάουλ. Έστωχος στην πρώτη Ματουλάς. Έστωχος και στη δεύτερη. Υπάρχει μαξιλαράκια ασφαλείας 4 πόντων για τους All Stars. Τέτοια πράγματα σιγά σιγά έχουν αρχίσει να μετρούν. Καθώς βρισκόμαστε πρώτον πυλών για το τελευταίο τρίλεπτο. Μαυρίδης. Μαυρίδης. Θα πάρει το screen, δεν υπάρχει αλλαγή πάνω του, έχει σταματήσει τρίπλα. Τζίτζα στα 9 δευτερόλεπτα, πάει μέχρι μέσα. Δεν κατάφερε να κερδίσει δύο αντιπάλους που ήταν απέναντί του. Καϊτάνης, ο οποίος αν έχει περάσει τον πάγκο, έχει περάσει και πάρα πολύ λίγο. Για τρεις είναι άστοχο. Μαυρίδης θα στείλει την μπάλα στον Κώστα. Τζίτζα. Μαυρίδης. Μαυρίδης από τη γωνία σου για τρεις. Μέσα! Πάρα πολύ μεγάλο τρίποντο για τους Αβίσπας και για τον Μηταφίδη. Πάρα πολύ σημαντικό τρίποντο. Μπορεί εδώ πέρα να είναι το turning point για τους Αβίσπας, οι οποίοι είναι στον έναν πόντο διαφορά 56-57. Μέχρι μέσα παίρνει το 1-2. Θα μετρούσε αν έμπαινε αυτό το καλάθι από τον Πέτσιο. Θα αρκεστεί σε δύο βολές σε φάουλ που εστόχισε, που εκμέευσε από τον Κώστα. Δεν βλέπω το μέλλον, δεν ξέρω αν ευστόχησε. Τις βολίτσες φώναξε και πάλι κάποιος από τον μπάγκο των All Stars. Πολύ επιτυχία. Είναι άστοχος στην πρώτη, μπάλα μπήκε και βγήκε. Η φορά παραμένει στον πόντο. Ναι, έστω στη δεύτερη διαφορά στο καλάθι, 56-58, έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι All Stars. Στο τελευταία 2 και 10 της τέταρτης περίοδου. Πρόσωλο ταχώς για το crunch time. Κώστας, Μαυρίδης, θα κερδίσει το φάουλ από το Ματούλα. Είχε την εντύπωση ότι μπορεί να είχε κάνει βήματα, δεν έκανε τελικά. Τώρα δεν έχουν ακόμα φάουλ να δώσουν οι δύο ομάδες, κάτι που κάνει το παιχνίδι ακόμα πιο αμφίροπο και ακόμα πιο ενδιαφέρον για κάθε ουδέτερο παστιτόφιλο. Μαυρίδης, Κώστας, αγωνία στο κατακόρυφο, τελευταίο δίλεπτο, 10 δευτερόλεπτα. Θα κάνει μια ωραία reverse που έχει κάνει πολλές φορές, μία ακόμα θα γυρίσει, θα στοχίσει τελικά ο Μαυρίδης. Αν εστοχούσε θα πήγαινε η διαφορά στους 58 πόντους για τις δύο ομάδες. Γαϊτάνης, πιο χαμηλό τέμπο. Φυσικά δεν θα ρίξει την αγωνία τώρα, τι να πέσει η αγωνία, έχει χτυπήσει κατακόρυφο. Καϊτάνης στα 3 δευτερόλεπτα, jump shoot. Δεν κατάφερε να τον κόψει ο Μαυρίδης, ο οποίος σηκώθηκε πάρα πολύ ψηλά. 56-60. Δεν έχει πιάσει ακόμα την μπάλα, τώρα θα την πιάσει ο Κώστας. Για να γλιτώσει κάποιο χρόνο. Μαυρίδης θα πάρει το screen. Για να βγάλει ωραία την μπάσα στον Ρανότα. Ξύζω από την πλάτη, αλλά υπάρχουν βήματα σε πάρα πολύ κρίσιμο σημείο. 1-21 για το τέλος της τέταρτης περίοδου. Συν 4 για All Stars και κατοχή. Πάρα πολύ σημαντική αυτή η άμυνα για τους Αβίσπας. Ζωτική σημασίας. Καϊτάνης στα 15 δευτερόλεπτα. Στο κέντρο κοιτάει το ταμπλό. Στα 8 δευτερόλεπτα ξεκινάει. Έχουν το μαδίλι απέναντι του για 3. Από την πολύ εύστοχο από την παραλή. 63. Το ενεργητικό των All Stars, 56-63. Υπάρχει time out από τους Αβίσπας, οι οποίοι έχουν ένα και ένα για το τέλος και έχουν να καλύψουν μια διαφορά 7 πόντων. Κάτι πολύ δύσκολο, αλλά
Ένα από το τέλος μακάριζε, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε, νομίζω μία λέξη φτάνει για τέτοιες περιπτώσεις. Επιστρέψαμε. Στατιστικά δεν έχουμε σημασία τέτοιες ώρες. Μιλάει η καρδιά. Περισσότερο από, από τη λογική μερικές φορές το συνέστημα. Στους γιατρείς Καρανώτας, είναι άστοχος, υπάρχει μάχη το επιθετικό rebound, καταφέρει να συγκρατήσει. Ο Τζίτζα και να πάρει το φάουλ για δύο βολές. Άστοχος η πρώτη βολή ο Τζίτζα. Μια φτωχία. Να δεις πως τους έχει στοιχειώσει απόψε στις βολές. Έστοχος στη δεύτερη, οι δύο ομάδες είναι ιδιαίτερα άστοχες και στα τρίποντα, αλλά είναι και οι δύο άστοχες, οπότε αλλήλου εξουδετερώνεται η αστοχία κατά κάποιο τρόπο. Φάουλ τώρα από τον Τζίτζα στον Γαϊδάνη. Έχουμε μπει σε αυτό το τρυπάκι, σε αυτή τη ρώση ρουλέτα των ελεύθερων βολών. Το πέντε άστοχος και αυτός. Πολύ παραλίγο να μπει πάλι. Δύο ομάδες ενδεχομένως πρέπει να κάνουν κάποιες θυσίες στις μπασκετικές θεότητες για να μπαίνει μπάλα πιο εύκολα μέσα για αυτές. Άστοχος και στη δεύτερη, αστείευομαι προφανώς για το προηγούμενο. Για το διαστόχηση δεν αστείευομαι. Μεταφίδης σταματάει την τρίπλα. Καρανώτας από εκεί που αστόχησε προηγουμένως. Για τρεις, με τα μπλό είναι άστοχος και πάλι. Ματούλας θα πάρει ένα ακόμα φάουλ από τον Τζίτζα. 39,9 για το τέλος. 57-63. Ακόμα και σε περίπτωση που αστοχίσε και στις δύο βολές ο Ματούλας, για να δεις πως θέλει τουλάχιστον δύο κατοχές διορθώνω στον τρίποντο. Είναι άστοχος στην πρώτη. Θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο κατοχές και δύο τρίποντα. Είναι στο μείον 6. Εύστοχος στη δεύτερη βολή ο Ματούλας. Ταφίδης θα πάρει στο κέντρο την μπάλα. Με το screen. Στο 3. Φάουλ για τρεις βολές. Το είδε στο Γαϊτάνη. Και παραλίγο να έμπαινε και το τρίποντο. Θα μιλήσουμε για παιχνίδι εντελώς διαφορετικής δυναμικής τότε. Εύστοχος μου το αφήσει στην πρώτη. 98-64, διαφορά ξανά στους 6. Μεγάλη καμπύλη, εύστοχος και στη δεύτερη. 59-64. Εύστοχος και στην τρίτη, Ολίβια ψυχρενία από τον γκάρντ των Αβίσπας. Τώρα θα πιέσουν σ' άλλη σασμένα σκυλιά οι Αβίσπας. Με νύχια και με δόντια. Υπάρχει παίκτης κάτω, υπάρχει επιθετικό. Υπάρχει φάουλ. Τι έχει δοθεί? Υπάρχει επιθετικό φάουλ που έχει δοθεί στον Καραλή. Time out που έχουν καλέσει Αβίσπας. 60-64. 36,3 με το τέλος, διαφορά στους 4 πόντους. Θεωρητικά χρόνος υπάρχει, έχουν γίνει πολύ μεγαλύτερες ανατροπές στο μπάσκετ, μην πάμε μακριά. Τι είχε κάνει η Ελλάδα πριν από κάποια χρόνια σε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, νομίζω καταλάβετε όλοι σε ποιο αναφέρομαι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Τα λόγια περιτεύουν, θα μπορούσα να μην πω και τίποτα, αλλά τότε δεν θα ήμουν ένα speaker, θα ήμουν ένα muter. Οπότε το παιχνίδι συνεχίζει. Νταφίδης, σου για τρεις. Είναι άστοχος, υπάρχει μάχη, το επιθετικό rebound και καταφέρει ο Τζίτζα. Βάζει με τον εαυτό του ο Νταφίδης.
πάει στις βολές. Μισό να δω. Έφτασε στην πρώτη. Αχίλλος Legend στην πετούχη. 60-65. Άστοχος, στη δεύτερη υπάρχει rebound από τον Ζήτα. Μαυρίδης, Κώστας. Να τρέξει, ξανά Μαυρίδης. Σου 3. Έχω το σπέναντι του Ματούλα, είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound Καρανότας. Ξανά, και αυτό σου 3 είναι άστοχος, υπάρχει ξανά επιθετικό rebound από τον Μαυρίδη, ο οποίος βρήκε ρήγμα και άφησε την μπάλα στο καλάθι, 62-65. Πρέπει να γίνει foul τώρα και θα γίνει από τον Τζίτζα. Διαφορά στους 3 πόντους με αυτά, και με αυτά 15,7 πριν το τέλος. Με 2 βολές. Και έχει κερδίσει ο Καραλής. Έστωχος στην πρώτη μαξιδαράκια ασφαλείας για τους All-Stars. Προηγουμένως παρά λίγο να υπάρξει τρίπολη και φάουλ. Είναι έστωχος από τον Μουχίδη, από τον Μουταφίδη. Είναι έστωχος και στην δεύτερη βολή. Κώστας. Καρανότας. Κώστας θέλει να απελευθερωθεί. Δεν θα το κάνει. Κώστας βρέθηκε ελεύθερος του 3. Είναι άστοχος. Υπάρχει rebound και foul από τον Μαυρίδη. Foul στον Μαξιβανόπουλο. 62-67 συμβολές στα 2,9 δευτερόλεπτα. Και το τέλος, οι All Stars θα καταφέρουν να πάρουν την νίκη και να διακόψουν το φρενήρι ρυθμό που είχαν πάρει Αβίσπας. Κατάφεραν να τους κρατήσουν πολύ χαμηλά σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, στο οποίο υπήρχε απίστευτο ξέσπασμα. Ο Αβίσπας κατάφεραν να τελειώσουν με 49 ολόκληρους πόντους τους καρτέλ. Ο Ξενονόπουλος είναι άστοχος στην πρώτη. Άστοχος στη δεύτερη, υπάρχει rebound. Δεν θα κοιτάξει. 62-67 σε ένα παιχνίδι με αρκετά χαμηλό σκορ, το οποίο άνοιξε μετά. Στην αρχή είχαμε αρκετά χαμηλό τέμπο, κάτι που ευνόησε τους All Stars. Κατάφερε να κερδίσουν στη 12η αγωνιστική. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει η συγκεκριμένη μετάδοση. Νομίζω είπαμε ό,τι είχαμε να πούμε, τόσο εμείς όσο και οι ομάδες πρωτίστως. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε εικόνα και ήχο, οπτικό, ακουστικό υλικό για να το πούμε πιο sophisticated, από την διοργανώτρια αρχή, από τους παίκτες, από τους διευθυντές, από την γραμματεία, από όλο το staff. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά. Γεια σας.